για να δείτε τι λαγουδάκι έχουμε, το οποίο τώρα είναι συνέχεια στο Μαϊάμι, του κάναμε ένα τηλέφωνο διότι δεν μπορούμε να κάνουμε γιορταστικά επεισόδια. Μην τα λες αυτά, ότι είμαι συνέχεια στο Μαϊάμι. Μα πού είσαι. Δεν πήγαινε. Κάθε τρεις μήνες πηγαίνω, δύο-τρεις μήνες. Ναι. Λέω, νομίζω ο κόσμος ότι έφυγε. Έχουμε ότι βγει μια φορά για φαγητό από το καλοκαίρι ως τώρα. Μία. Ωραία. Μας ήρθε κατευθείαν από εκεί τώρα. Γι' αυτό και μαυρισμένος. Μαυρισμένος. για να μας κάνει ειδικά για μας μερικές. Θα είσαι και σε άλλα επεισόδια βέβαια. Εννοείται. Τον κλείσαμε αρκετά, ναι, όπως καταλάβατε. Για γιορταστικές συνταγές. Και βέβαια στον Αντρέα δώσαμε την κατηγορία εύκολες καθημερινές γιορταστικές συνταγές. Κοίταξε, αυτοί που θα κάνουν δεν είναι η εύκολη καθημερινή συνταγή, για να πω την αλήθεια. Με δουλεύεις, ε. Αλλά είπα να κάνουμε μια βόλτα από την Ευρώπη σήμερα, να κάνουμε, ναι, λίγο πιο διεθνείς συνταγές και γι' αυτό θα σου κάνω και ένα μοσχαράκι Welling, που είναι μια κλασική συνταγή. Είναι μια κλασική συνταγή της αγγλικής κουζίνας. Το κάνουν και οι Γάλλοι όμως. Το κάνουν και οι Γάλλοι όμως. Ναι. Γενικά γίνεται, ναι, παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει ξεκινήσει από την κάνουν, Αγγλία. Και το κάνουν, ξέρεις, ποιο το αγαπούν πάρα πολύ, Ελβετοί. Ναι. Monday's bright and early, Betty's back to Billy, working hard on behalf of our town. Upholding law and order, talking to reporters, and keeping us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty, Billy, or anyone. 'Cause life's a lot richer with a healthy mixture, not to mention lots more fun. Τι να ξεκινήσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα μανιτάρια. Εδώ έχω διάφορα μανιτάρια. Μπορούμε να βάλουμε και αποξηραμένα. Θα είναι το συνοδευτικό, ε. Όχι. Σαν. Θα το βάλεις μέσα. Μέσα μπαίνει και αυτό. Wow. Μέσα είναι λαγουδίσια συνταγή. Δεν είναι έτσι το Wellington. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα μανιτάρια. Εδώ έχουμε τα λευκά, τα κλασικά, τα σαμπινιόν. Mm-hmm. Και κουμπιά τα λένε πολύ στην Ελλάδα. Εδώ γιατί έχουμε ανάψει τις φωτιές τώρα. Λοιπόν, στο ένα θα κάνουμε το φιλέτο και στο άλλο θα κάνουμε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια τα θέλω ψιλοκομμένα, όχι να γίνουν νιανιά, ίσα-ίσα. Θα σας δείξω τώρα. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, βάλουμε στο ένα τηγάνι, στο πρώτο τηγάνι θα μου βάλεις λίγο βούτυρο. Βάλω και τα μανιτάρια. Βάζουμε πλευρό τους και πορτομπέλο. Παρότι η αγγλική κουζίνα δεν θυμίζεται για τα φαγητά της, έχει όμως κάποιες συνταγές κλασικές, οι οποίες είναι όντως εξαιρετικές. Η υγιεινή μυρωδιά του μανιταριού με τρελαίνει. Ναι. Α, είναι κι άλλο μανιτάρι. Κι άλλο μανιτάρι και θα βάλουμε και πορτομπέλο. Αυτό τώρα μην νομίζετε ότι είναι πολύ, διότι έρχεται και εξαφανίζεται το μανιτάρι. Αυτό θα δεις τώρα σε δύο λεπτά, ναι, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Θα μείνει δύο κουταλιές. Αντρέα, να ρίξω αλάτι ή όχι ακόμα. Όχι, θα βάλω και τα άλλα μανιτάρια, ναι, στο τέλος. Εδώ στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μια πάστα από μανιτάρι, γι' αυτό δεν θέλουμε να έχει υγρασία μέσα, δεν θέλουμε να έχει νερό. Θα το μαγειρέψουμε μέχρι να εξατμιστεί εντελώς όλο το νερό του μανιταριού. Και θα λείψουμε το κρέας. Θα λείψουμε το κρέας, ναι. Πω, θα είναι τα αρώματα από όλα τα διαφορετικά μανιτάρια, ε. Λοιπόν, και μαζί με τα μανιτάρια θα προσθέσω μπόλικο σχοινόπρασο και μαϊντανό. Θα του κάνετε την τιμή να κάνετε αυτή τη συνταγή του λαγουδιού, η οποία είναι πραγματικά υπέροχη. Διότι ως γνωστόν, ο Αντρέας, ό,τι πάρει και από την κλασική κουζίνα, το μεταφράζει με δικά του λόγια και πραγματικά το πας ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνεις ευχαριστώ όλα για τα καλά τα λόγια. Θα έρχομαι πιο συχνά από το εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, ρίχνω και τα αρωματικά. Ωραία. Και θα βάλεις τώρα αλάτι, πιπέρι. Ωραία. Δεν θέλει πάρα πολύ αλάτι, γιατί θα βάλουμε και μπέικον, ναι, ίσα-ίσα. Ναι. Πιπέρι. Μπόλικο. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε από εδώ. Θα τα αφήσουμε το πολύ ένα-δύο λεπτά ακόμα, γιατί δεν θέλω να έχει καθόλου υγρασία. Ναι. Και θα συνεχίσω εγώ τίποτα με το φιλέτο. Ναι. Εδώ έχουμε ένα ωραίο κομμάτι φιλέτο. Το άλατο πιπερώνω. Από όλες τις πλευρές καλά. Και αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να το θωρακίσω.
πάρα πολύ σημαντικό στάδιο εδώ το θωράκισμα του κρέατος. Ειδικά σε ένα τέτοιο κομμάτι κρέατος το οποίο δεν έχει λίπος, είναι καθαρό, έχει 0% λίπος. Οπότε τι κάνω, θωρακίζοντας το κρέας, δημιουργώ εξωτερικά μια πολύ ωραία κρούστα και δεν αφήνω, και αφήνω μάλλον όλο το ζουμάκι και όλη την υγρασία να μείνει στο εσωτερικό του φιλετακίου. Βάλε μου λίγο λάδι στο άλλο τηγάνι και θα βάλω και λίγο βούτυρο. Εδώ βάζω και λάδι και βούτυρο για να μην καεί η πρωτεΐνη του γάλακτος, θα μην μαυρίσει ουσιαστικά. Έλα. Και το θωρακίζω από όλες τις πλευρές. Πω. Και βέβαια... Θα τον αλλάξεις εσύ και αυτό. Όταν θωρακίζουμε το κρέας δεν το τρυπάμε, γιατί δεν θέλουμε με τίποτε να βγουν τα ζουμάκια του. Ακριβώς. Απλά το γυρίζουμε με απαλές κινήσεις. Ίσα ίσα να θωρακιστεί. Ναι. Μέχρι να κάνεις εσύ αυτό, ναι, θα το σβήσουμε και με κρασί, αλλά δεν σου έχω τικιώτη. Αντρέα, νομίζω ότι το έκανα τέλειο. Είναι άψογο, απλά θα μου δώσει ένα λεπτό για να το σβήσουμε και με λίγο κρασί. Κάνε άκρη τώρα. Αυτό τώρα θα φύγω πάρα πολύ μακριά, μέχρι την Εύβοια θα φτάσω. Είναι ένα γκεβούρ στραμινέρ, το οποίο είναι από την Εύβοια. Ένα κρασί το οποίο έχει πάρα πολύ πλούσια αρώματα. Αρώματα από άνθη, αρώματα από φρούτα, αρώματα από μπαχαρικά, από πιπέρι, από τα πάντα όλα. Είναι ένα κρασί. Είναι έκρηξη αρώματος, το οποίο θα μπει και μέσα στο φαγητό μας, εννοείται. Λοιπόν, για να σου μείνει το άρωμα, ναι, και να μην σου μείνει ο καπνός, κάνει λίγο πίσω, να σβήσω το φιλέτο με λίγο κρασί. Γιατί τρομάζεις. Αυτό. Δεν θέλω παραπάνω. Να πλησιάσω. Να πλησιάσει. Μισό λεπτό πάλι εδώ, να εξατμιστεί το κρασί. Αυτό είναι έτοιμο. Αυτή τώρα τη σαλτσούλα που έχει γίνει εδώ δεν θα την πετάξω. Θα την αφήσω στην άκρη γιατί έχουμε να κάνουμε μετά και σάλτσα. Α, γιατί αυτή θα η σάλτσα... το σερβίρουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό το ζουμί δεν θα μπει μέσα στο φιλέτο, γιατί δεν θέλουμε πολύ υγρασία. Ναι. Θα κρατήσουμε, γιατί έχει όλη τη γεύση, ό,τι έχει βγάλει τέλος πάντων το φιλέτο. Το βούτυρο, το λάδι και βεβαίως το πολύ ρωμάς κρασί. Μου κρατάς λίγο την πιατέλα εδώ. Άντρα. Ωραία. Το βγάζω το φιλέτο. Τη διαφανή μεμβράνη τη βάζω γιατί θέλω να τη λήξω το ρολό, έτσι, να το για να το λήξω πιο εύκολα. Μπορώ να βάλω και αλουμινόχαρτο αν θέλω ή να βάλω και, πώς το λένε, λαδόκολλα. Άρα τώρα βάζεις το γκουρού. Όχι. Όχι, πρώτα θα το τη λήξω με το μπέικον. Α. Το μπέικον τώρα θα του δώσει και γεύση. Άλλη μια φέτα εδώ και είναι εντάξει. Θα κρατήσει και την υγρασία, θα του δώσει λίπος γιατί αυτό δεν έχει καθόλου, είναι τελώς άπαχο. Ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο βάζουμε το μπέικον. Okay. Είναι υπέρ αρκετό. Βάζουμε και μια ελληνική μουστάρδα με λιγότερο αλάτι. Θα λείψω να πάει καλά παντού. Μη σας φαίνεται πολύ, θα εξαφανιστεί. Δηλαδή όταν το τρώτε σχεδόν δεν θα καταλάβετε, ναι, ότι έχει μουστάρδα. Γιατί η μουστάρδα το βοηθάει να γίνει πιο τρυφερό και του δίνει υγρασία. Δηλαδή ό,τι κάνει το μπέικον, κάνει και μουστάρδα. Κάνει και μουστάρδα, ναι. Και μετά στο τέλος απλώς μεταμορφώνεται, ας πούμε, με έναν τρόπο μαγικό στην νοστιμιά και δεν φαίνεται σαν μουστάρδα. Ε? Καλά τα λέω. Μια χαρά τα λες. Λίγο μουστάρδα από εδώ πάλι. Είναι ένα βασιλικό πιάτο, ναι, να πούμε το συγκεκριμένο. Για πρίγκιπες. Για πρίγκιπες και για δούκες. Μπέικον έτοιμο. Από πάνω από τον μπέικον θα βάλουμε τα μανιτάρια. Α, τα ξέχασα γι' αυτά. Ιδανικά, να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Αν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ, τα αφήνουμε να πέσει κι άλλο η θερμοκρασία των μανιταριών. Να κρυώσουν όλα τα υλικά, δηλαδή, θέσεις, ας πούμε τώρα, ιδανικά. Το ιδανικό για μένα, ναι. Ναι. Πω, τι ωραία μυρωδιά. Εδώ να πάει παντού το μανιτάρι. Λοιπόν, και βάζω το φιλέτο. Λοιπόν, και τώρα το τυλίγουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε κανονικά είναι να το τυλίξουμε πάρα πάρα πολύ καλά και σφιχτά, ναι, και να το αφήσουμε 15 λεπτά στο ψυγείο. Να έρθει και να σφίξει, αλλά και να τραβήξει ό,τι υγρασία έχει εσωτερικά το φιλέτο. Λοιπόν, το αφήσαμε 15 λεπτά στο ψυγείο και έσφιξε.
Και τώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε την κουρού. Κουρού, μία ζύμη η οποία πάει με όλα. Πραγματικά δηλαδή, μπορείς να αντικαταστήσεις όλες τις άλλες ζύμες με την κουρού. Δεν φουσκώνει τόσο πολύ όσο η σφαλιάτα, αλλά είναι τραγανή και πολύ νόστιμη ζύμη, η οποία πραγματικά μπορεί να την κάνεις βάση για τάρτα, είναι ιδανική για στρούντελ, πιτάκια, τρεπιτάκια, τα πάντα όλα όμως. Εμένα μου αρέσει γιατί δεν είναι ψωμένια, είναι φίνα η κουρού. Δεν είναι, είναι φιλένια και τραγανή. Λοιπόν, τώρα προσεκτικά και προσέχω να μην έχει κανένα κομμάτι από τη μεμβράνη. Πλαστικό. Για κατέβασε το μπράβο. Το μεταφέρω. Εδώ, ωραία. Λοιπόν, άνοιξέ μου και το άλλο κομμάτι. Έχουμε στο μεταξύ ανάψει το φούρνο μας στους 200. Στους 200 βαθμούς. Το βάζω από πάνω, Το βάζεις από πάνω ακριβώς. Μη βγάζετε τα πλαστικά από τις ζύμες. Κάνουν τη ζωή σας πολύ, πολύ πιο εύκολη. Με μία κίνηση. Έτσι. Λοιπόν, θα το απλώσουμε να πάει παντού καλά και να κλείσει αεροστεγός όσο περισσότερο μπορούμε. Να βγάλουμε δηλαδή τον αέρα από το φιλέτο. Λοιπόν, κόβω εδώ τώρα. Η ζύμη που περισσεύει δεν την πετάμε. Μπορεί να κάνουμε μικρά πιτάκια. Εγώ να σου πω την ψήνω επί τόπου και την τρώω. Αν βάλει αυτό, ήθελα να πω. Αν βάλει και λίγο τυρί από πάνω, γίνεται εξαιρετική. Στο χέρι τη βάζω λίγη φέτα, τη δίνω ένα σχήμα ό,τι να είναι, τύπου κεφτές πλακωτός. Το ψήνω και είναι το πιο ωραίο τυροπιτάκι. Δηλαδή, μετά κάθεσαι, κάνεις ένα σωρό δουλειά για τα τυροπιτάκια και αυτά είναι τα πιο νόστιμα από όλα. Με ένα ωραίο λευκό κρασί που ταιριάζει με τα τυροπιτάκια. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα μου φέρεις το ταψί. Κλείνουμε εδώ γύρω-γύρω. Δεν βάζεις κάτω τίποτε λάδι αυτό. Έχουμε αντικολλητικό ταψί. Ναι. Έχει λιπαρή ουσία η κουρού ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και τώρα προσεκτικά παίρνουμε το μωρό και το μεταφέρουμε στο ταψί. Μάλιστα. Δεν τελειώσαμε όμως. Μην νομίζω ότι τέλειωσα. Αυγό. Θα βάλεις αυγό. Θα βάλω αυγό, αλλά θα σου κάνω έτσι και ένα. Θα κάνεις φιλαράκια. Λίγα φιλαράκια, ναι. Τώρα, αν έχετε χρόνο, εγώ δεν είμαι και πολύ καλλιτέχνης αυτά. Οι Γάλλοι το κάνουν πάντα και στα πατέ. Κάνουν έτσι φύλλα. Και εγώ, φοβερός καλλιτέχνης, τώρα τι να σας πω. Εγώ δεν έχω απομονή πια να κάνω, ξέρεις, τέτοιες καλλιτεχνίες και τρέμουν και τα χέρια μου κιόλας. Είναι λόγω ηλικίας. Ναι, είναι. Έλα. Να, έτσι και κάνεις τα... Είναι φύλλο ελιάς αυτό ή δάφνης. Αυτό, η ελιά δεν το βλέπω πάντως. Λοιπόν, βάλω κι άλλο ένα. Είναι καλλιτεχνικό φύλλο. Ωραία. Από φανταστικό φυτό. Λοιπόν. Και τελευταία, ένα αυγό, για να πάρει ωραίο χρώμα η κουρού και να ψηθεί ωραία. Να ροδίσει. Να ροδίσει, ναι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μόνο τον κρόκο, αν δεν θέλετε πάρα πολύ έντονο χρώμα, με λίγο νερό. Τέλεια. Πάλι φούμε καλά παντού. Γενναιόδωρα. Για ένα κιλό. Στους 200 βαθμούς μισή ώρα και άλλα 15, και άλλα 15 στους 180. 180. Το σταυρώνουμε. Το σταυρώνει, δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί μέσα. Γίνεται. Ο Θεός και η ψυχή του που λέμε. Γι' αυτό επιμένω στο ψήσιμο. Και μέχρι να ψηθεί το κρέας, να μην σου κάνω και μια σάλτσα. Μα χωρίς σάλτσα. Και μετά τι θα δέψουμε αυτό. Κλασική θέλει... βουτυρά τη σάλτσα. Ξέρετε τι θέλει αυτό. Πατάτα, τη βράζεις. Και μετά τη σοτάρι σε βούτυρο να ροδοκοκκινήσει. Για συνοδευτικό. Και λίγο θυμάρι, λίγο μαϊντανό. Και λίγο θυμάρι, λίγο μαϊντανό, ναι. Το συνοδεύεις με ό,τι θες. Με πουρέ, καρότο, πατάτα, σελινόριζα, κολοκύθα, με ψητή κολοκύθα. Με φασολάκια πράσινα. Ό,τι θες. Ωραία. Λοιπόν, πότε πάνε κάνουμε. Εδώ, εδώ είπαμε. Κρατάμε το ζουμάκι από το φιλέτο. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι θα βάλεις, θα βάλεις βούτυρο. Είμαι σίγουρη. Θα βάλεις. Είπαμε, είναι η συνταγή. Γιορταστική. Εορταστική. Και ευρωπαϊκή. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα αλάτι και πιπέρι. Εδώ έχουμε το κρασάκι με το οποίο σβήσαμε το φιλέτο. Ένα γκεβούρστρα μίνερα από την Εύβοια. Γεμάτο αρώματα, τα οποία θα βγουν στη σάλτσα. Λοιπόν, θα μου προσθέσω τώρα μέσα περίπου 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα. Σως μουστάρδα.
Σώσα λαμουτάρδο που λένε. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Η μουστάρ θα δώσει ωραία πικάντικη γεύση και θα δέσει και τη σάλτσα μας. Λοιπόν, θα μου βάλεις μέσα δύο φιλαράκι, ένα κλωναράκι φασκόμηλο. Και μαϊντανό μπορείς να βάλεις αν δεν σου βρίσκεται κάτι. Βέβαια το φασκόμηλο είναι εξαιρετικό, το φρέσκο. Είναι σάλτσα της στιγμής, έτσι θα δεις τώρα, και θα τη δέσουμε με κρέμα, με κρέμα γάλακτος. Θα μου βάλεις και λίγη κρέμα. Αυτό δεν θέλει... Αυτό θέλει μισό δευτερόλεπτο. Μισό δευτερόλεπτο, ναι. Και δεν θέλει και πολύ κρέμα, γιατί θα χαλάσει όλα τα ωραία. Θέλουμε απλά να τα δέσει. Εγώ νομίζω ότι τόσο φτάνει. Βάλε μου λίγο ακόμα. Μπράβο. Για να αφήσουμε το άρωμα του κρασιού, του φασκόμηλου. Ωραία. Τέλειο. Σώσα λαμουτάρδο. Ξέρεις τι θέλει. Λίγο πιπέρι. Τέλεια. Είναι έτοιμο. Για τη συνταγή μοσχαράκι Wellington με σάλτσα μουστάρδας θα χρειαστείτε 750 γραμμάρια μοσχαράκι φιλέτο ολόκληρο, 500 γραμμάρια ποικιλία από φρέσκα μανιτάρια, 2 φρέσκα φύλλα ζύμης σκουρού, 10 φέτες μπέικον, 100 ml λευκό κρασί, 2 κουταλιά της σούπας μουστάρδα με λιγότερο αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας σχοινόπρασο ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 αυγά, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα μουστάρδας, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με λιγότερο αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 4 φύλλα φασκόμηλου, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, 100 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, αλάτι και πιπέρι. Κοιτάξτε τώρα αυτό το αριστούργημα να το βγάλω στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε. Τι? Άκουσα ζουμιά μέσα να τρέχουν. Έλα από εδώ, να δεις. Ναι, φωλίτσα, πω. Να σας δείξω εγώ αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είδατε. Συγγνώμη, απλά το δώσω εσένα αυτό το κομμάτι, αλλά δεν άντεξα. Φαντάσου, για να μην σου δίνει ο λαχός. Φαντάσου. Ο ευγενέστατος άνθρωπος, αυτό είναι, πώς το λένε, να τρώει μάνα και το παιδιού να μην δίνει. Ανατροχύλα. Το απόλυτο. Δεν έχω λόγια. Εντάξει, είναι για τα ελληνικά γούστα. Ναι. Εγώ θα το ήθελα κόκκινο. Πιο κόκκινο, ναι. Αλλά δεν το κατέστρεψες. Είναι ζουμερό, είναι γιατί ζουμερό. Αυτό έχει γίνει η γάστρα τώρα το φύλλο και έχει κρατήσει όλη την υγρασία, οπότε είναι ένα απίστευτο ζουμερό φιλέτο. Απίστευτο. Κάτσε να δω το και οποίο βεβαίως σερβίρεται κατευθείαν και τρώγεται κατευθείαν, έτσι. Δεν είναι κάτι που το αφήνεις να περιμένει. Με τίποτα. Το μαντάρι, πώς του πάει, η μουστάρδα, όλα βγαίνουνε, όλα ξεχωριστά. Είναι ένα απίστευτο γιορτινό πιάτο. Για το μοσχαράκι Wellington με σάλτσα μουστάρδας. Ψιλοκόβουμε τα μανιτάρια στο μούλτι και τα σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το σχοινόπρασο, το μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Αλλά το πιπερώνουμε το κρέας και το θωρακίζουμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Αφαιρούμε το κρέας από το τηγάνι, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και το αλείφουμε με μουστάρδα. Απλώνουμε σε διάφανη μεμβράνη τις φέτες μπέικον, προσθέτουμε από πάνω το μείγμα των μανιταριών και στη μέση βάζουμε το κρέας. Το τυλίγουμε σε ρολό και το βάζουμε για 10 με 15 λεπτά στο ψυγείο να σφίξει. Απλώνουμε ένα φύλλο ζύμης σκουρού, βάζουμε το ρολό με το κρέας χωρίς τη διάφανη μεμβράνη και καλύπτουμε με ένα δεύτερο φύλλο ζύμης σκουρού. Κόβουμε τις άκρες της ζύμης που περισσεύει και κολλάμε γύρω-γύρω τα δύο φύλλα. Με τα κομμάτια ζύμης που περισσεύουν, σχηματίζουμε φυλλαράκια και τα κολλάμε πάνω στη ζύμη με το κρέας. Το βάζουμε σε ένα αντικολλητικό ταψί και αλείφουμε όλη την επιφάνεια με αυγό. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά και στη συνέχεια ψήνουμε στους 180 βαθμούς για άλλα 15 λεπτά. Για τη σάλτσα μουστάρδας, προσθέτουμε το βούτυρο στο τηγάνι με το ζουμί από το φιλέτο, αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα, το φασκόμηλο, το λευκό κρασί, την κρέμα γάλακτος,
λίγο ακόμα πιπέρι και τα αφήνουμε για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Κόβουμε σε φέτες το μοσχαράκι Wellington, περιχύνουμε με τη σάλτσα μουστάρδας και σερβίρουμε. Αυτή η συνταγή πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα αντέξω. Λοιπόν, αυτό που μέτρα, 2 λεπτά να την ετοιμάσουμε, 10 με 15 λεπτά χρόνο ψησίματος. Ξεκινάω κατευθείαν γιατί ανυπομονώ να την κόψω. Κάτι ψημένα τυράκια παίρνω. Λοιπόν. Από τις πιο θεϊκές πίτσες που έχετε φάει ποτέ, νομίζω ότι είναι ιδανική για, για ένα πρωινό γιορτινό κιόλας. Μ' αρέσει που πρωινό. Δεν ήθελες να μιλήσουμε κιόλας, έλα πες. Η οποία έχει μπλε τυρί Δανίας, σίκα, κάτι άλλο που την κάνει εντελώς διαφορετική. Αυτό κάνω λοιπόν τη διαφορά στην πίτσα και αυτό το κάτι άλλο λέγεται ψημένο σκόρδο. Άκου τώρα. Σε ένα αλουμινόχαρτο, ένα ολόκληρο κεφάλι από σκόρδο. Το ψήνουμε σε 180 με 200 βαθμούς περίπου για 30 με 40 λεπτά. Δεν χρειάζεται να ανάψουμε το φούρνο μας για να ψήσουμε μια σκελίδα σκόρδο, προφανώς. Ή κάνουμε πάρα πολλές, τις καθαρίζουμε και τις βάζουμε με ελαιόλαδο στο ψυγείο. Ή σε ένα άλλο φαγητό που κάνουμε μια άλλη μέρα, βάζουμε λέτε μέσα. Που κάνουμε, πώς το λέτε αυτό, πουρέ σκόρδου. Ναι, πουρέ σκόρδου. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Ωραία, μείνε εσύ εκεί, κάνε παρέα στη... Θες να κόψει ένα κομμάτι να τρως. Έλα, κόψε. Πειράζει για μια φορά να κάνω τη δοκιμή να το κάνω... πριν αρχίσει ναι, τη συνταγή. Αυτό, βέβαια. Γιατί τώρα είναι ζεστή αυτή η έτοιμη. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, λίγο ψωμάκι θα πάρω. Μπρε, πάρε και ολόκληρο κομμάτι. Πω, πω. Να, έχει κάτι από σκορδόψωμο. Λοιπόν, ξεφλουδίζεται πανεύκολα από ό,τι βλέπεις εδώ. Πιέζει τη σκελίδα. Οπ. Και βγαίνει. Κενόπουρα. Βάζει μπόλικα, 4-5. Όχι, βάζω ολόκληρο το κεφάλι. Mm. Επίσης, να πω αυτό που θα κάνω και ένα ωραίο σπρέντ, μια ωραία κρέμα για ψωμί. Πλάκα κάνεις. Για συνοδευτικό, για κριτσίνια, για μια πίτα. Όλο το βάζει. Όλο, μα δεν είναι πολύ. Λοιπόν, okay. Ο πουρές είναι έτοιμος. Ναι. Το μόνο που θέλω είναι λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα προσθέσω μέσα στο μπολ μπλε τυρί Δανίας. Το οποίο ακόμη και αν δεν σας αρέσει, όταν ψήνεται, το λέω συνέχεια, χάνει την αψάδα του, την έντασή του και γίνεται σαν, σαν βούτυρο γίνεται. Ναι. Και επίσης αυτή είναι μια πίτσα ή μια πίτα, όπως σας τη λες, η οποία είναι για όλο τον χρόνο ιδανική. Εκεί είναι με φρέσκα σίκα. Βεβαίως τώρα δεν μπορείς να βρεις φρέσκα σίκα. Α, ναι. Γι' αυτό βάζουμε αποξηραμένα. Mm. Το λιώνεις πολύ καλά και θα προσθέσω μέσα και λίγη κρέμα γάλακτος. Γιατί θέλω να το κάνω κρέμα. Αυτή η πίτσα, η βάση της, ουσιαστικά αντί για τη σάλτσα ντομάτας της κλασικής πίτσας, είναι αυτή. Ναι. Τώρα, το άλλο. Αυτό τώρα θα γίνει μια κρέμα της οποίας είναι στη μια. Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω. Είναι μία πάρα πολύ ωραία σάλτσα για μακαρόνια. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό βέβαια. Επίσης μπορείς να το βάλεις σε ένα ριζότο. Γίνεται να τελειώσεις ριζότο. Ένα ριζότο με να αυτό. Να τελειώσεις ένα ριζότο το οποίο δεν έχει μέσα τίποτα. Ίσως λίγο ξύσμα λεμόνι και κρεμμύδι, τίποτα όχι, άλλο. Όχι, ούτε αυτό. Κρεμμύδι, ένα απλό ναι. Λευκό ριζότο. Και αυτό θα το βάζεις στο τέλος. Στο τέλος βάζετε αυτό και από πάνω γίνεται λίγα καρύδια. Μαγικό, ναι. Λοιπόν. Οκ, okay, έτοιμη η κρέμα. Πάει αυτό. Ναι. Αν μπορείτε να ανοίξετε ζύμη με τα χεράκια σας, ανοίγετε. Διαφορετικά, μια έτοιμη ζύμη είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί, τι γίνεται. Αυτή η πίτσα, εγώ πιστεύω το μυστικό της είναι ότι θέλει πολύ λεπτή ζύμη. Ακριβώς. Αλλιώς μετά χάνεις όλα αυτά τα ναι. Χαρακτηριστικά της γεύσης. Ναι, ναι. Και γενικά θεωρώ ότι η πίτσα πρέπει να είναι λεπτή, όχι χοντρή και ψωμένη. Συγκεκριμένη, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, κόβουμε και τα ξερά σίκα σε φέτες. Λεπτές φέτες. Εδώ είναι ωραία γιατί τα έκανε στρογγυλά. Κόψε τα στρογγυλά. Κάτσε σου τι σου κάνει. Για δείξε μου, Σίνα. Πώς το έκανε. Τι σου δείξω, πώς το έκανε. Για δείξε μου. Τύπου, α, έτσι βρε το έκανε. Ναι, α, sorry βρε Αντρέικο. Νόμιζα ότι ήταν κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα το κόψει όλα. Για τιμωρία. Είναι πόσα, δεν είναι και πολλά. Άλλο ένα σίκο κόψε. Άλλο ένα. Λοιπόν, όπως είναι το ζυμάρι, θα απλώσω σε όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα. Τη σκορδάτη κρέμα. Σκορδοτυράτη, τι λες αυτή. Ναι. Να πάρετε και ωραία τώρα είναι και των ημερών. Τώρα είναι η καλύτερη ξηρή καρπή τις γιορτές. Νομίζω ότι
Στις γιορτές τα Χριστούγεννα γιορτάζουν και ξηρή καρπή και τα αποξηραμένα φρούτα. Πολύ. Και είναι τώρα τα καλύτερα. Τα πάρετε ζουμερά, φρέσκα. Γενικά το μπλε τυρί ταιριάζει με αποξηραμένα φρούτα γιατί είναι έντονα αλατισμένο. Ναι. Και στη γλυκύτητα και ισορροπεί εξαιρετικά. Ναι. Α, έχεις και προσούτο. Βέβαια. Το εξαφάνισες. Αυτό θα μπει στο τέλος. Και μοτσαρέλα. Α, αυτό θα μπει από πάνω. Στο τέλος, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω πάνω από την κρέμα λίγη μοτσαρέλα, πολύ λίγη, μια λεπτή στρώση για να γίνει πιο ζουμερή η πίτα μας. Ωραία. Κασίκα. Και φαντάζομαι ότι αυτό τώρα πάει στο φούρνο, δεν θα βάλεις κάτι άλλο. Όχι, όχι, το μόνο που θα βάλω... Μαϊντανό, τι θυμάρι, τι είναι. Είναι ρίγανη που θα βάλουμε στο τέλος. Α, ωραία. Θα προσθέσω σε κομματάκια λίγο μπλε τυρί. Γιατί εδώ είναι πρωταγωνιστή στο μπλε τυρί, να πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι δικιά του η πίτσα. Είναι δικιά του η πίτσα. Θα την έλεγε δηλαδή πίτσα με μπλε τυρί και προσούτο. Ναι. Σίκα και προσούτο. Σίκα και προσούτο, ναι. Σου ετοιμάζω σε 30 φυλάκια θα το βάλουμε το προσούτο. Ναι, ναι, ναι. Ελληνικό προσούτο από το Θράκι. Λοιπόν, σε κομμάτια το μπλε τυρί, μεγάλα κομμάτια. Και τώρα, επειδή δεν θα βάλουμε κάτι άλλο, πάει, μπορώ να μιλήσω εγώ για το ψήσιμο. Η πίτσα ψήνεται σε πάρα πάρα πολύ ζεστό φούρνο. Δηλαδή στην ουσία πρέπει ίσα ίσα να τρομάξει. Οπότε βάζετε το φούρνο σας από πριν, σε ανάψτε και το γκριλ. Δηλαδή να έρθει ο φούρνος να πάρει όση θερμοκρασία μπορεί να πάρει ένας φούρνος. Και μετά τη βάζεις μέσα για ελάχιστο χρόνο. Αυτό τώρα στον κανονικό το δικό μας που είπαμε το τον κάψετε, πόση ώρα. Αυτό εγώ το 10. Μπράβο, 10 λεπτά στου 180 με 200 βαθμούς. 10. 200 βαθμούς. 10 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και yes, φέρνω την έτοιμη. Για τη συνταγή, πίτσα με προσούτο, σίκα και μπλε τυρί Δανίας θα χρειαστείτε. Ένα φύλλο ζύμης για πίτσα. 7 με 8 φέτες προσούτο. 100 γραμμάρια μπλε τυρί Δανίας. 6 σίκα αποξηραμένα. Μισό φλιτζάνι μοτσαρέλα και 2 κλονάρια φρέσκια ρίγανη. Για την κρέμα με μπλε τυρί Δανίας, ένα κεφάλι σκόρδο, 100 γραμμάρια μπλε τυρί Δανίας και μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά. Λοιπόν. Τι να πεις τώρα για αυτήν την πίτσα. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Λαγό. Θα μου κάνεις κι άλλα. Πόσα θες. Κάνετε. Δεν ήξερα πόσα θα ήθελες. Βάλε, νομίζω άλλο ένα. Α, μπράβο, αυτό. Λίγα φυλλαράκια από φρέσκια ρίγανη ή ό,τι έχουμε λίγο θυμάρι. Και το ωραίο είναι που είναι και πολύ λεπτοκομμένο αυτό το προσούτο και κάνει ωραία μπουκίτσα. Μα το προσούτο πρέπει έτσι να είναι, για να είναι, για να είναι φίνο. Λοιπόν, πρέπει να κόψω ένα κομμάτι να φάμε. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Βάλε και σίκο, πάρε και προσούτο όμως. Έλα. Για πες. Λυπάμαι που θα το πω, επειδή είναι γιορτινές μέρες τώρα και δεν πρέπει να περνάμε τέτοια μηνύματα. Αλλά αυτή την πίτσα δεν θα τη φας μόνος σου. Δεν θα την μοιραστείς με κανέναν από αυτούς που αγαπάς. Ή να κάνεις πολλές, σε πάση περιπτώσει. Αλλά είναι φοβερή. Ιδιαίτερη είναι... Ξέρεις, ξεπερνάει και τα όρια της πίτσας έτσι όπως την ξέρουμε. Είναι... κάτι ξεχωριστό. Εγώ δεν τη λέω ακριβώς πίτσα. Και πίτα τη λέω, ανοιχτή πίτα. Δηλαδή... Ναι, και πάει τρομερά και η φρέσκια ρίγανη που ναι. Έριξες τώρα από πάνω. Δίνει αυτό το ναι. Touch. Είναι υπέροχο το πώς ενώνεται το σίκο με το μπλε τυρί και το σκόρδο, το οποίο χάνεται, αλλά έχει αυτή την πολύ γλυκό άρωμα. Εντάξει, είναι, τι να πεις, δεν ξέρω, πολυεπίπεδη. Πολυδιάστατη. Και πολυδιάστατη. Για την πίτσα με προσούτο, σίκα και μπλε τυρί Δανίας, βάζουμε σε ένα μπολ το ψημένο σκόρδο και το λιώνουμε με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε το μπλε τυρί Δανίας, την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Απλώνουμε τη ζύμη της πίτσας σε ένα ταψί. Αλείφουμε όλη την επιφάνεια της ζύμης ομοιόμορφα με την κρέμα με το μπλε τυρί Δανίας. Προσθέτουμε την τριμμένη μοτσαρέλα, τα αποξηραμένα σίκα σε φέτες, το μπλε τυρί σε κομμάτια και ψήνουμε την πίτσα στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Αφού ψηθεί, προσθέτουμε τις φέτες προσούτο, τη φρέσκια ρίγανη και σερβίρουμε.
Το ψυγείο αποκτά έκτη αίσθηση. Με έξυπνους αισθητήρες να ρυθμίζουν αυτόματα την υγρασία και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου, η φρεσκάδα των τροφίμων παραμένει αναλύωτη. Φρούτα και λαχανικά παραμένουν ολόφρεσκα και τραγανά για περισσότερο χρόνο στο ειδικό συρτάρι. Τα προϊόντα καταψύχονται αμέσως στο συρτάρι γρήγορης κατάψυξης και ο χώρος γίνεται extra-extra large για απόλυτη ευκολία και οικονομία. Υψηλές επιδόσεις και άψογη αισθητική στην κουζίνα μας. Όταν ζούσα στο Παρίσι και πηγαίναμε σε ιταλικά εστιατόρια, αυτό που παραγγέλναμε πρώτο πηγαίνοντας στο εστιατόριο, γιατί στο κάνουν εκείνη την ώρα, είναι πριν φάμε οτιδήποτε, να παραγγείλουμε το γλυκό στο τέλος. Αντίθετα. Κρέμα ζαμπαγιόνι. Γιατί έπρεπε να το πεις. Γιατί θέλει λίγο χρόνο να φτιαχτεί. Το κάνω λαμινιούτ. Το κάνω λαμινιούτ. Το οποίο είναι μία. Δεν υπάρχει η υφή αυτή τη κρέμα. Είναι ένα σύννεφο. Ένα βελούδινο σύννεφο. Η κρέμα αυτή, παρότι είναι μια πολύ απλή κρέμα και έχει τρία υλικά, θέλει λίγο προσοχή στην τεχνική. Μη σε φοβίζει αυτό όμως, είναι πανεύκολο. Όχι, ξέρω. Το ξέρεις. Λοιπόν, πρέπει να χτυπήσω για 5 με 10 λεπτά κρυσταλλική ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική ζάχαρη. Με το αυγό. Με τους κρόκους. Με τους κρόκους. Προσέξτε το αυτό πάρα πολύ, διότι εδώ πρέπει όχι να γίνει αφρός, όχι άσπρο, να γίνει χιονάτο. Ακριβώς. Πιο πολύ χτύπημα δεν υπάρχει, δηλαδή πάνω από 10 λεπτά. Θέλει κανένα τέταρτο. Ένα τέταρτο σίγουρα. Σε πολύ δυνατή ταχύτητα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει γίνει το χτυπητό αυγό, γιατί αυτό που έχουμε κάνει τώρα είναι ένα χτυπητό αυγό ουσιαστικά. Θα προσθέσω μέσα βανίλια. Μήπως θες να σου λιώνω εγώ τη σοκολάτα. Πριν από αυτό, θα βάλουμε μέσα και το κρασί στο μίξερ. Α, στο μίξερ. Οπότε κάτσε να σου δώσω το ανοιχτήρι. Να το ανακατέψουμε. Και όταν θα περάσουμε τη ζαμπαγιόν στο μπεν μαρί, θα κάνουμε και τη μους. Ωραία. Δεν κατάλαβα τι είπες, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σε ό,τι και αν πεις. Ψιλόρογο μοσχάτο, το οποίο έχει πάρει διπλό χρυσό βραβείο για το 2016. Βέβαια, τα λέμε αυτά. Και είναι βέβαια το κρασί το οποίο ταιριάζει με όλα τα γλυκά των γιορτών, έτσι. Με τα πάντα, από τους μπακλαβάδες, μέχρι τα γλυκά με φρούτα, μέχρι τις κρέμες, μέχρι τα πάντα όλα. Και να πούμε επίσης ότι πλέον αυτά τα κρασιά, γιατί έχει προχωρήσει πολύ... Τη βασιλόπιτα, σημαντικό. Η βασιλόπιτα είναι εξαιρετικό συνοδευτικό, μπαίνουν πλέον και σε κοκτέιλ, δηλαδή πολύ mixologies, να τους πούμε, ναι. Ξέρουν πια. Ταιριάζει σε όλα τα γλυκόξινα μαγειρέματα επίσης, εκτός από τα γλυκά, αλλά και μέσα στα γλυκά που δίνει αυτό το υπέροχο φρουτένιο μπαχαρικό άρωμα. Προσθέτω και το κρασί. Και θα τα ανακατέψω για μισό λεπτό να ομογενοποιηθεί. Έτοιμα. Λοιπόν, θα μου βάλεις φωτιά στο μπεν μαρί. Έχω βάλει ήδη ζεστό νερό μέσα στο κατσαρολάκι. Και στην ουσία αυτό που κάνω τώρα είναι να παστεριώσω τα αυγά και με τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 100 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, και πού θα το ξέρω εγώ αυτό τώρα. Πού θα το ξέρω εγώ αυτό. Πρόσεξε, γι' αυτό το βάζω, θα σου πω, θα το κάνεις με τον μπεν μαρί. Θα βάλεις χαμηλή φωτιά, θα βάλεις βραστό νερό στο κατσαρολάκι. Ναι. Χαμηλή φωτιά στο μάτι και με το που δέσει η κρέμα, γιατί δεν είναι κατευθείαν, γιατί έχει όλη την πρωτεΐνη από το αυγό, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Ωραία. Χωρίς θερμόμετρο, χωρίς τίποτα. Είναι πανεύκολο. Δεν χρειάζεται τώρα να μετρήσεις θερμοκρασίες. Το θέμα είναι να μην έχεις πολύ δυνατή φωτιά. Ακριβώς, γι' αυτό είπα χαμηλή φωτιά. Να κοχλάζει, να βράζει ίσα-ίσα. Θα το κάνω εγώ αυτό καλύτερα, για να μην καείς. Ναι. Θα με βοηθήσουν οι πιάστρες σου.
Και όσο αυτό τώρα. Α, εντάξει, Αντρέα, οκ. Okay. Μπορείς. Ναι. Ωραία, και σε ένα άλλο κατσαρολάκι, εμείς αυτό που κάνουμε τώρα, η κρέμα είναι έτοιμη. Περιμένουμε να πήξει, να δέσει μάλλον, και να την βάλουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, στο άλλο κατσαρολάκι, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ζεστάνω λίγο γάλα. Επίσης, τη ζαμπαγιόνε μπορείς να μην την βάλεις καθόλου στο ψυγείο και να τη φας να τη δέσεις και να τη φας χλιαρή. Χλιαρή. Mm. Το σωστό είναι να την αφήσει να κρυώσει και μετά να την βάλει στο ψυγείο, όχι κατευθείαν. Εννοείται. Μοσχοβολάει το κρασί τώρα. Ναι. Βγάζει αρώματα, ροδάκινο μου μυρίζει, βερίκοκο. Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο μου μυρίζει. Λουλούδια και φρούτα. Έχω εδώ τη σοκολάτα. Την έχω κόψει ήδη σε μικρά κομματάκια. Mm. Έχω βάλει το γάλα να ζεσταίνεται. Ναι. Ίσα-ίσα με το που βράζει θα το κατεβάσω, θα το ρίξω μέσα στη σοκολάτα να λιώσει. Και έχω χτυπήσει εδώ. Κρέμα γάλακτος μαζί με μία κουταλιά του σπαζάχαρη άχνη και έχω κάνει αυτή την ωραία σαντιγή. Ναι. Αυτή η πολύ απλή συνταγή είναι η μους σοκολάτας. Οι νέες μους σοκολάτας, καταρχήν που δεν θέλουν ούτε βράσιμο, ούτε πήξιμο, ούτε χτύπημα μαρέγκα, τίποτα. Και μπορείς να τις κάνεις με έτοιμη χτυπημένη σαντιγή. Ακριβώς. Και να μην αποτύχει ποτέ. Είτε και μέσα στη σαντιγή, αν τη θες ακόμη πιο ανάλαφρη και. Πώς το λένε, εύκολη, βάζεις και φρέσκο τυρί κρέμα. Α, ναι, και σταθεροποιείται και ακόμα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα τη σοκολάτα να λιώσει. Αν κουραστείς, μου λες. Όχι, Αντρίκο μου. Ανακατεύω κι εγώ, σιγά σιγά, να λιώσει η σοκολάτα. Να το αρχίζει τώρα και πίζει η κρέμα. Λοιπόν. Τέλεια. Τώρα πάρε λίγο την άκρη. Μπράβο, ναι, τώρα. Πάρε τις άκρες, μπράβο. Τα τυχώματα μάλλον από το. Πάρε και τις γωνίες που λένε. Λοιπόν, έχει ομογενοποιηθεί η σοκολάτα με το γάλα και τώρα θα προσθέσω μέσα τη χτυπημένη σαντιγή. Σε δύο δόσεις, να ομογενοποιηθεί πρώτα και μετά η υπόλοιπη. Πω πω, είναι αφρός αυτό το πράγμα, το βλέπετε. Έτοιμη και η μους, ένα καλό ανακάτεμα. Και ιδανικά, αν μπορούμε, τη βάζουμε, δεν θα σας αρέσει τώρα αυτό που θα το πω, αλλά θα το πω, σε ένα κορνέ, σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Α, καλά. Γιορτές, μη σου την κρέπω. Ελένη, είναι έτοιμο αυτό. Αυτό που χτυπάω. Αυτό που χτυπάς είναι έτοιμο. Πάρε λίγο τις γωνίες που λες και εσύ. Μπράβο. Το νιώθεις στην ουσία ότι βαραίνει λίγο στο χτυπητήρι. Στο χτυπητήρι, ναι. Λοιπόν, αυτή τώρα δεν μας απασχολεί, είναι ρευστή. Αυτή με το που μπει στο ψυγείο θα πήξει και θα γίνει μια ωραία αφράτη μους σοκολάτας. Μιλάω για τη μους σοκολάτας. Έτοιμο, έτοιμο. Το κλείνω δηλαδή. Ναι, ναι. Βλέπετε, δεν πίζει πολύ αυτό. Έτσι. Είναι σαν μια πηχτή σούπα, ας πούμε. Α, μπράβο, αυτό. Τώρα θέλω μια βαθιά κουτάλα εδώ, να μοιράσω την κρέμα μου στα ποτήρια. Πω, πω, έχει γίνει τελειά. Ναι. Πω, πω. Το ιδανικό ζαπαγιόνι. Πόσα χρόνια έχεις να το φας αυτό το γλυκό, Ελένη? Πολλά. Άσε από τη Γαλλία, από το Παρίσι. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι μαζί με το τιραμισού είναι τα δύο καλύτερα ιταλικά γλυκά. Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη να κρυώσουν και θα φέρω αυτά που έχω ήδη έτοιμα στο ψυγείο. Για τη συνταγή κρέμα ζαμπαγιόνε με λευκό γλυκό κρασί και μους σοκολάτας θα χρειαστείτε. Για την κρέμα ζαμπαγιόνε 200 ml λευκό γλυκό κρασί, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 6 κρόκους αυγών και 2 κουταλάκια του γλυκού βανίλια υγρή. Για τη μους σοκολάτας 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 100 ml γάλα, 150 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη άχνη. Για τη διακόσμηση, φρούτα του δάσους και τριμμένη σοκολάτα. Τέλεια. Βλέπετε, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εντάξει, η αφρατοσύνη της δεν υπάρχει. Θα βάλω μους σοκολάτας.
Άκουσες πόσο αφρατή είναι. Τα ξέρεις, το θόρυβο. Και τώρα, τρέμουν τα χέρια μου. Απ' τη συγκίνηση. Μα τι ωραίο το κάνεις, να βάλω και ένα φραμπουάζ τη μέσα. Για πού το προορίζεις? Για εδώ. Πώς θα το βάλεις έτσι? Καπελάκι. Καπελάκι. Ωραία. Για να το κόψουμε στη μέση. Εδώ λέω να βάλουμε μούρο. Βάλει ένα μούρο. Πω, τι ωραία. Βάλει κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα φραμπουάζ. Θεϊκό. Και αν θες από πάνω, λίγη τριμμένη σοκολάτα. Και ένα κουταλάκι. Μεγάλο κουταλάκι. Σε νιώθω. Εγώ για τον Αντρέα. Δείτε τα συγκινημένη. Ναι. Πόπο πλέον. Είναι σαν να μου κάνεις ένα τεράστιο δώρο. Σαν να μου κάνεις δώρο ένα ταξίδι είναι. Τι ξέρω, είναι πραγματικά σου έρχονται δάκρυα συγκίνησης. Είναι η πιο... Λέμε εθέρια, έρηνη, αφράτη, δεν ξέρω. Αυτό είναι πολύ πιο πέρα από όλα αυτά. Είναι αυτή η μοναδική ύφη που έχει. Αλλά και το ζαμπαγιόνι. Και σου έρχονται αυτά τα φοβερά αρώματα του μοσχάτου τελικά. Τίποτα άλλο. Είναι σαν να πήρες αυτό το κρασί το οποίο έχει απίστευτο αρώματα φρούτων και να το μεταμόρφωσες σε αφρό. Αυτό. Σαν να τρως τον αφρό της σαμπάνιας, ας πούμε. Αλλά που η σαμπάνια δεν μυρίζει, αλλά αυτό έχει αρώματα. Ακριβώς, αυτό έχει εξαιρετικά αρώματα, ναι. Οπότε... Για την κρέμα ζαμπαγιόνε με λευκό γλυκό κρασί και μου σοκολάτας. Χτυπάμε τη ζάχαρη με τους κρόκους στο μίξερ για 15 λεπτά μέχρι να ασπρίσουν. Προσθέτουμε την υγρή βανίλια, το κρασί και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Έπειτα μεταφέρουμε το μείγμα σε μπεν μαρί και ανακατεύουμε συνεχώς σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει και να γίνει μια ρευστή βελούδινη κρέμα. Μοιράζουμε την κρέμα ζαμπαγιόνε σε ποτήρια και τη βάζουμε για 3 με 4 ώρες στο ψυγείο να κρυώσει. Για τη μου σοκολάτας, ζεσταίνουμε το γάλα, περιχύνουμε τη σοκολάτα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Στη συνέχεια ενσωματώνουμε τη σαντιγί, ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μους και τη βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει. Σερβίρουμε την κρέμα ζαμπαγιόνε σε ποτήρια, προσθέτουμε τη μου σοκολάτας, τα φρούτα του δάσους και πασπαλίζουμε με τριμμένη σοκολάτα. Είναι μαγεία. Εξάλλου επανέρχονται όλα τα παλιά παραδοσιακά, δοκιμασμένες στιγμές της κουζίνας και της ζαχαροπλαστικής, για να τις μοιραστούμε και τώρα με την ίδια συγκίνηση που το έκαναν οι άνθρωποι το 60, το 50, μη σου πω και αιώνες πριν, έτσι. Έτσι. Αντρίκο μου, νομίζω θα είσαι μαζί μας. Δεν σε χαιρετάω. Όχι, δεν με χαιρετάς καθόλου, τίποτα. Εδώ, θα προετοιμαστούμε για τα γιορταστικά μας παρέα. Να είστε κι εσείς στην παρέα μας. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Φρέσκο τυρί κρέμα Άρλα. Γιατί τα χριστουγεννιάτικα γλυκά τα θέλεις τόσο απολαυστικά όσο και αυτά του Στέλιου Παρλιάρου. Απολαύστε το με 20% έκπτωση και... Καλές γιορτές.